Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και στην Ελλάδα, να ευχαριστήσω το θέατρο που μου φιλοξενεί. Η Βασιλική ήταν ένα πραγματικά έτσι από την κυρία, είναι πέρα από ταξίδι. Μου είχε δώσει το κείμενο πριν από 1,5 χρόνο να το διαβάσω, λέγοντά μου ότι εμένα με έχει ακουμπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσει, να μου πει τη γνώμη σου, αν σε ενδιαφέρει να το κάνουμε μαζί. Όντως λοιπόν έτσι πήρα το κείμενο, όπου ξέρετε ότι είναι μια νουβέλα, δεν είναι ένα θεατρικό αμοιβώς κείμενο. Καθώς το διάβασα λοιπόν, αυτό που αισθάνθηκα ήταν πέρα από αυτό που αισθάνεται ένας ηθοποιός που λέει αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκτός από αυτό που πραγματικά μου συνέβη και δεν μου συμβαίνει συχνά γιατί δεν έχω τέτοια κολλήματα να κάνω εκεί, να κάνω το άλλο, ήταν υπαρξιακή η ταραχή που αισθάνθηκα όταν το διάβασα. Γιατί αυτό το πρόσωπο είναι σαν να ανεβαίνει, τέλος πάντων έτσι όπως κάναμε την παράσταση, σαν να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και σαν να εξομολογείται στον καθένα ξεχωριστά από τους θεατές τις πιο βαθιές δρομές που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτές, που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με τους γονείς μας, με τα αδέλφια μας, με τον έρωτα κυρίως, γιατί από αυτό το πρίσμα που μας ξεδιπλώνει τη ζωή της. Δεν χρειάστηκε να πειράξουμε ούτε και, γιατί η νουβέλα ήταν, παρόλο που δεν ήταν γραμμένη για να είναι συστατικός μονόλογος, δεν στερούνταν τίποτα από σκηνική πραγματικότητα και σκηνική πράξη. Το κείμενο έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα ιδιορυθμία. Έχει τα κανονικά γράμματα και έχει και τα πλάγια γράμματα. Στα κανονικά γράμματα υπάρχει μία παραλυπηματική αφήγηση της ζωής της του προσώπου που μας ξεδιπλώνει τους ήρωες της ζωής της. Και μέσα στα κανονικά γράμματα μπαίνουν εμβόλυμα τα πλάγια γράμματα που είναι μια φόρμα ποιητική, μια φόρμα λόγου ποιητική, η οποία ειλικρινά όταν το διάβασα, δεν μπορούσα να κρατήσω τα κλάματά μου. Γιατί μπαίνει τόσο βαθιά στην ύπαρξη, μιλάει τόσο απόλυτα και χωρίς κανένα φόβο έκθεσης. Δεν φοβάται δηλαδή να εκτεθεί το πρόσωπο και μιλάει για πολύ αρχιετυπικά αισθήματα. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν πολύ βασικό και ήταν ακρογωνιαίος λίθος για να πω στη Λίνα ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη διαδρομή. Περάσαμε από πολλές περιοχές για να φτάσει να γίνει η παράσταση που θα δείτε και πραγματικά εύχομαι να μιλήσει και σε εσάς όπως μίλησε σε εμάς. Είναι ένας άνθρωπος και πρέπει να αφηγηθεί μια ιστορία. Αυτή η ιστορία να λυπάμαι. Αυτό το πράγμα πρέπει με έναν τρόπο να σκηνικά να είναι ευκρινές, καθαρό, ισορροπημένο και σαν να μην σου λείπουν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές γιατί τους φέρεις στη σκηνή ο κεντρικός ήρωας. Εγώ δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι λείπει η μάνα, ότι λείπει ο πατέρας, ότι λείπει η καλύτερη της φίλη, ο ίδιος ο Φάρης που είναι και το ενισχυτή. Δηλαδή τους βλέπω να περνάνε τη σκηνή σε διάφορες φάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένας πετυχημένος μονόλογος. Να υπάρχει και όλος ο κόσμος πέρα από τον ήλιο. Διαπραγματεύεται και το θέμα της εξουσίας, δηλαδή αν είναι εξουσιαζόμενος και εξουσιαστής, δηλαδή αυτό είναι πολύ εκτές δυναμές. Πάρα πολύ επίσης, και νομίζω ότι γενικά στη ζωή να αλλάζουν οι ρόλοι, δεν είναι ποτέ ο φοιτητής και το θύμα και πάντα. Και δεν μιλάω μόνο για το ρητορικό, μιλάω γενικότερα, δηλαδή μέσα σε μια
έναν άνθρωπο, ας πούμε, στη ζωή μου να μην μπορώ να πάω να κάνω ένα καφέ, αλλά στη σκηνή είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη. Και νομίζω ότι στη σκηνή είσαι για τον άλλον και ο άλλος είναι για σένα. Και μάλιστα θα πω και κάτι που θα πω, μια φράση ενός αγαπημένου ανθρώπου, του Βασίλη Παπαβασιλείου, που λέει ότι μόνο στη σκηνή ο παράδεισος είναι ο άλλος. Είναι η δική μου σύνδεση, θα μου σκεφτώ ότι θα είμαι μόνη, χωρίς βοήθεια, χωρίς κάποιος να είναι εκεί για μένα ή εγώ να είμαι εκεί για κάποιον, γιατί και αυτό δίνει μεγάλη δύναμη όταν αισθάνεσαι ότι είσαι εκεί για να βοηθήσεις κάποιον άλλον. Ήταν στην αρχή ένα δίλημα, όχι δίλημα, ήταν ένας προβληματισμός που τον είχα στην αρχή. Καθώς μπήκαμε όμως στη διαδικασία των προβών, μπορώ να σας πω ότι το ξέχασα τελείως και όταν ξεκίνησαν οι παραστάσεις, η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη γιατί βρήκα τον τρόπο να έχω συμπαίκτη. Και ο συμπαίκτης μου είναι ο κάθε θεατής ξεχωριστά. Θέλω δηλαδή αυτό που έχω ανάγκη κάνοντας αυτή την παράσταση είναι να δώσω το χέρι μου σε κάθε θεατή ξεχωριστά και να το πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι που λέγεται ξεχωριστά.